Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σήμερα, Κυριακή, 12 Μαρτίου, με τη βοήθεια του Θεού, φτάσαμε στο κατόφλι της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Με τη μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων του εκκλησιαστικού μας σταθμού 4Ε, βρισκόμαστε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Νεαπόλεως, από όπου θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση πρώτα ο Θεός τον αρχιερατικό κατανυκτικό Εσπερινό. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότατος,
αποστρέφονται αυτές το πρόσωπο που παραφύσονται, ανταλλαγείς το πνεύμα αυτό και του ύψους σου και ισματικούν αυτόν επιστρέψεις. Εξαποστερείς το πνεύμα σου και πτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Η το ειδόξα Κυρίου Ιησού σε όλας, εφραντίζεται Κύριος επί της έννοιας αυτού, που επιβλέπονται την πυρηγή και ποιόν αυτού τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φραντίζουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει την αμαρτωλία του της γης, και άνθρωποι που στενή υπάρχουν αυτούς. Ευλόγιο ψυχή μου των Κύριων, ο ίδιος έργο τη δύση να φέρει σκότος και έγινε το λύξη. Όσε μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ενήσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύ και αλλή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Η ευπίσημο Κύριε δόξα Σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμε. Σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμεν. Πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόνταν εν αυτό του Κυρίου δεϊθόμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεϊθόμε. Παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρ, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεϊθόμεν. Φάσης πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ εκκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεϊθόμεν. Σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεϊθόμεν. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπαρητής. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας,
μετά πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
ψήσων των ψυχοθώρων βαθών και ψυχής μου των ταραχών κατέβνασον κόρη ή να μεγαλύνωσουν την αγαθότητα σε γαλ τη ζωή μου απάσης και εκτίμε μπροστά στην παρθένε και της ασθενείας μου βοήθεια. Thank you.
Εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπαμε. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Με τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Με τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Βαρνάβα. Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαρα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Πράσκου Κύριε. Αγγελονίδης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Πράσκου Κύριε. Άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Πράσκου Κύριε.
άπλες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Πρόσφου Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Πρόσφου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Πρόσφου Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE
Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξ ουδενώσεως, επί πλοίον επλήστη ψυχή ημών, τον είδος της εκθυμώσει και η εξουδένωσης της υπερηφάνης, ο ενδοξαζόμενος εν τεσνίες των Αγίων Σου Χριστέ ο Θεός, υπακτών δυσοπούμενος, κατάπεμψον ημίν το μεγά ελαιό. Δόξαν Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ον Αγγέλων ετάξησε, Θεομήτερ δοξάζουσι, των γαρλόγων ένος αρχιεγέννησας, τον Συμπατρί και το Πνεύματι Θεόν συνεδρεύοντα, και αγγέλων στρατείας εκμειώντος βουλήματι, υποστήσαντα ονικέτευε, σώσε και φωτίσε τα ψυχάς των Ορθοδόξων σε ανυμνούν τον Πανάκραντε. Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και Υιές τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθεί το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη. Thank you.
Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, οικετεύσαντε υπέρ ημών, Άγιοι Απόστολοι και Άγιοι Πάντες, ειν αριστόμεν κινδύνων και θλίψεων, ημάς γαρθέρμους προστάτας προς τον Σωτήρα και κτιμέθα. Την αδιαφθόρος Θεό λόγω τεκούσον την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν, εν ονοματι Κυρίου Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο ανευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Επουράνιε βασιλεύ, τους πίστους άρχοντας ημών στερέωσον, την πίστην στήριξον, τα έθνη πράινον, τον κόσμον ειρήνευσον, την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ενορίαν και την ιεράν Μητρόπολην ταύτην καλώς διαφύλαξον, τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών εν σκηνές δικαίων τάξων και ημάς εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μιμηδός, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σόδουλο, ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμαπτέσματα και μη κατακρίνην των αδελφών μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών των Ανασκήσει Λαμψάντων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Γεωργίου του Νεαπολίτου, Αθανασίου του Κουλακιώτου και Ακακίου του Αριστοχωρήτου, των Οσίων Πατέρων ημών, Αρσενίου του Καπαδόκου, Παϊσίου του Αγιορείτου, Πορφυρίου του Καστοκαλυβίτου και Νικηφόρου του Λεπρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,
του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα και του Αγίου Πατρός Σιμών Βενεδίκτου, που και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σωσέ ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του ζώντος, ποιμήν και αμνέ, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ο το δάνειον χαρισάμενος της δυσή χρεοφυλέτες και τη αμαρτωλό δους άφεσιν αμαρτιών. Αυτός δέσποτα άνες άφες, συγχώρησον τας αμαρτίας, τας ανομίας, τα πλημελήματα, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν γνώση, τα εν αγνία, τα εν παραβάση και παρακοή γενόμενα παρά των σών δούλων σου τούτων. Και ήτι ως άνθρωποι σάρκα φορούντες και των κόσμων οικούντες, εκ του διαβόλου επλανήθησαν, είτε εν λόγο, είτε εν έργο, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία, είτε λόγον ιερέως κατεπάτησαν ή υποκατάραν ιερέως εγένοντο, είτε το ίδιο αναθέματι υπέπεσον ή όρκο υπήχθησαν, αυτός ως αγαθός και αμνησίκακος δεσπότης, τούτους τους δούλους σου λόγο λυθήνε ευδόκισον, συγχωρών αυτής και το ίδιον ανάθεμα και των όρκων κατά το μέγα σου έλεος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, επάκουσον ημών δεωμένων της εις αγαθότητος υπέρ των δούλων σου τούτων και πάρηδεως πολυέλεος τα πτέσματα αυτών άπαντα. Απάλλαξον αυτούς της αιωνίου κολάσεως, σιγαρύπας δέσποτα, όσα αν δύσετε επί της γης, έστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα αν λύσετε επί της γης, έστε λελιμένα εν το ουρανό. Ότι σύ μόνος αναμάρτητος, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν θα ακούω φωνή μέσα στην εκκλησία, υπάρχει φωνή στον αρέγγιο, μην το ξαναδώ. Αρχίστε να πάω. Είναι κάτω. Ακόμα καθίστε. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο για την πρόσκληση και όλους εσάς για την αγάπη σας. Οι Έλληνες πάντα ήταν ήρωες και ήξεραν να αγωνίζονται. Από προ-Χριστού ξέρουν να παλεύουν. Και μια και το στάδιο των αρετών είναι έκτε λόγω της Αγίας Σαρακοστής, να πούμε κάτι για αυτόν τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε. Και στους αγώνες των μαχών κατά εχθρών ανθρώπων, αλλά και στον αγώνα τον πνευματικό. Όταν ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, στη Γαλλία είχαν κάνει μια καταπληκτική γραμμή
οχυρών. Τα οχυρά μαζινιών, για τα οποία εκαυχόντο και καμάρωναν και έλεγαν ποτέ δεν θα τα περάσουν οι εχθροί. Μέσα σε 3 μέρες τα πέρασαν. Και όταν επετέθηκαν στην Ελλάδα, όλη αυτή η θάλασσα των μηχανοκινήτων και των στρατιωτών σταμάτησε εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, σε μια σειρά οχυρών, το Ρούπελ. Και εκείνοι που πέρασαν τόσο εύκολα αυτά τα περίφημα οχυρά στη Γαλλία, κόλλησαν κυριολεκτικά εδώ και δεν μπορούσαν να περάσουν. Και δεν τα πέρασαν. Μπήκαν από αλλού στην Ελλάδα, έφτασαν στην Αθήνα και στο Ρούπελ ακόμα δεν είχαν περάσει. Και έρχεται η εντολή στους αγωνιστές των σημείων αυτών να παραδοθούν. Και απορούσαν εδώ οι Έλληνες, μα γιατί να παραδοθούμε αφού νικάμε, δεν μας έχουν νικήσει. Φτάσαν ως την Αθήνα, σταματήστε να πολεμάτε. Τελικά καταλάβανε και άρχισαν να βγαίνουν από τα οχυρά. Και οι Γερμανοί κατάπληκτοι βλέπανε μια χούφτα Έλληνες από ένα, μια χούφτα άλλα φανταράκια από το άλλο και τους ρωτούσανε, οι Άγγλοι πού είναι, ποιοι Άγγλοι. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν οι εχθροί της πατρίδας μας ότι όλο αυτό το κακό τους το έκαναν ελάχιστα φανταράκια. Όταν μπήκανε μέσα σε ένα από αυτά τα οχυρά, βρήκανε όλους τους υπερασπιστές του οχυρού νεκρούς και στον τοίχο γραμμένο με αίμα. Στις Θερμοπύλες έπεσαν οι 300. Εδώ θα πέσουν οι 80. Και ήταν 80 νεκροί μέσα. Και οι Γερμανοί που ξέρουν να εκτιμάνε την γενναιότητα και την στρατιωτική αρετή, παρετάχθησαν σε 2 σειρές και περνούσαν τα φανταράκια με την ελληνική σημαία ψηλά και οι γερμανικές σκύβανε και υποκλεινόντουσαν μπροστά στην ελληνική. Έτσι ξέρουμε να πολεμάμε. Και φύγανε οι εχθροί. Και τι έγινε μετά? Εμφύλιος. Μου λέει κάποιος, γιατί συμπαθείτε γέροντα τους Γερμανούς? Και του λέω, είναι πολύ καλοί. Όταν ήρθαν σαν κατακτητές στην Ελλάδα, σκότωσαν Έλληνες και πολλούς. Αλλά όταν έφυγαν οι Γερμανοί, οι Έλληνες σκότωσαν περισσότερους Έλληνες. Και οι Γερμανοί είχαν μια δικαιολογία. Ήταν επιτιθέμενοι, ήταν εχθροί. Ο Έλληνας που σκότωνε τον άλλον, ποιον σκότωνε? Ποιον εχθρό σκότωνε? Τι δικαιολογία είχαν? Είχα πάει στην Κρήτη. Σε μια πλατεία βλέπω ένα παράξενο άγαλμα, ασυνήθιστο. Και μαθαίνω μια ιστορία. Πέρναγε μια περιπολία Γερμανών, βλέπουν σε μια πλατεία, σε ένα κοντάρι, την ελληνική σημαία. Δίνουν μια ρηπή, σπάνε το κοντάρι, έπεσε η σημαία. Εκείνη την ώρα πέρναγε από εκεί ένας κρητικός, Σπύρος. Είδε τι έγινε, πηγαίνει, πιάνει το κοντάρι το σπασμένο της σημαίας, οι κατακτητές κοιτάγανε. Το δένει με ένα σύρμα και το ξανεβάζει στη θέση της και απομακρύνεται. Τον είδαν οι Γερμανοί, ρίχνουν άλλη μια ρηπή. Ξανασπάει το κοντάρι. Πηγαίνει εκείνος, την ξανασύνει. Ξανασπάνε το κοντάρι. Πηγαίνει, την ξανασύνει. Τελικά δεν είχε κοντάρι η σημαία. Παίρνει τη σημαία και τη σηκώνει στον αέρα ο ίδιος. Και τον εγαζώσανε.
Και τότε κατάλαβα γιατί η σημαία που κράταγε ήταν κόσκινο στο άγαλμα. Σπύρος Καγιαλές, το όνομά του. Ξέρουμε τι έγινε και στην Ακρόπολη. Όταν ζήτησαν οι Γερμανοί από τα φανταράκια που ήταν εκείνο, τους παραδώσανε τη σημαία. Και πάει ένας νεαρός Πόντιος, κατεβάζει τη σημαία, τον κοιτάζανε, την εδιπλώνει και αντί να τους την παραδώσει, πάει στην άκρη του βράχου και πέφτει και γκρεμίζεται για να μην πιάσουν οι εχθροί τη σημαία την ελληνική στα χέρια τους. Μέχρι σήμερα το καταθέτουνε στεφάνι. Είδα με τα μάτια μου και άκουσα με τα αυτιά μου. Γινόντουσαν κάτι εκδηλώσεις. Δεν θυμάμαι τι ήτανε. Και κάποιοι είχαν βάλει φωτιά Έλληνες και καίγανε μια ελληνική σημαία. Και βλέπω νέο βουλευτή και τον ακούω στην τηλεόραση να λέει «Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάψει την ελληνική σημαία». Πού κάναμε λάθος, πού αποτύχαμε, γιατί αφού είμαστε τέτοιοι ήρωες καταντήσαμε σε τέτοιο σημείο, πού έγινε το λάθος, στον τρόπο του αγώνα. Όλοι ξέρουμε ότι ουκ έστιν υπάλλη ημών προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τον κοσμοκράτορα, προς τον διάβολο που κυριαρχεί σε αυτόν τον κόσμο, τα πνευματικά εν της επουρανίης, τα οποία όμως πνευματικά εν της επουρανίης ο διάβολος χρησιμοποιεί και ανθρώπους. Για να κάνουν τη δουλειά του. Γι' αυτό θα αγωνιστούμε και εναντίον ανθρώπων. Αλλά πρώτα εναντίον εκείνων τους οποίους τους υπεκίνησαν, οι οποίοι τους υπεκίνησαν και εναντίον των δαιμόνων. Και θα νικήσουμε τον διάβολο προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο αγώνας, αλλά ξεκινώντας από τον εαυτό μας, ξεκινώντας από τα πάθη μας. Γιατί αν αρχίσουμε τυφλωμένοι από την εμπάθεια όπως είμαστε να διορθώνουμε τους άλλους, θα καταστρέψουμε τα πάντα. Δεν θα ξέρουμε ποιον πολεμάμε. Το 40 φύγανε οι εξωτερικοί εχθροί και μείνανε οι εσωτερικοί, τα πάθη μας. Και κάναμε μεγαλύτερο κακό στα αδέρφια μας και στην πατρίδα μας από ό,τι έκαναν οι κατακτητές. Και αυτό ακριβώς θέλουν οι εχθροί μας, εξωτερικοί και εσωτερικοί. Είναι στο Άγιον Όρος, σε ένα μοναστήρι, μιας πατέρας. Πολεμάγαμε, μου λέει, πάνω σε ένα βουνό, μου το ανέφερε, και δεν μπορούσαμε να κάνουμε καλά και να νικήσουμε τους κακούς κομμουνιστές. Είχαν φύγει οι εξωτερικοί εχθροί και σκοτωνόμασταν μεταξύ μας. Ευτυχώς, λέει, που ένα απόγευμα την ώρα που βράδιαζε, περνάει ένα αεροπλάνο κάποιας ξένης χώρας και μας έριξε όπλα τελευταίου τύπου, ολοκένουργια και πολεμοφόδια. Ευτυχώς. Και την άλλη μέρα, εκείνοι οι καλοί δεξιοί χριστιανοί, κάναμε γερούσι, λέει, και τους φάγαμε φαλάκι, τους άθεους κομμουνιστές. Δεν τους σκότωσαν όλους, κάποιοι γλίτωσαν. Και είδαμε, μου λέει ο πατήρ Ιωάκιμ, ότι κρατάγανε τα ίδια όπλα που κρατάγαμε κι εμείς. Και τους λέμε, πού τα βρήκατε? Και απαντάνε, πέρασε χθες αεροπλάνο και μας τα έριξε. Έριχνε στους μεν όπλα, έριχνε στους δε
και από κάτω οι έξυπνοι σκοτωνόντουσαν. Θα νικήσουμε πρώτα τους εχθρούς που είναι μέσα μας. Έμαθα για έναν οικονομικό αναλυτή, σοφός άνθρωπος, έξυπνος, με τρομερές γνώσεις. Του λέει κάποιος, ήθελε να πολιτευτεί. Εάν γίνετε εσείς πρωθυπουργός, τι θα κάνετε, υποψήφιος και ο άλλος. Θα κάνω το τάδε. Στην τάδε περίπτωση, για το τάδε θέμα, τι θα κάνετε. Θα κάνω έτσι και έτσι. Για το άλλο θέμα, αυτό και αλλιώς. Σε μια στιγμή του λέει ο άλλος υποψήφιος, και πιστεύετε ότι θα σας επιτρέψουν να τα κάνετε και να σώσετε την Ελλάδα. Όχι, λέει εκείνος. Τότε τι θα κάνετε. Ένοπλες ομάδες σε όλες τις γειτονιές. Πάλι το ίδιο λάθος. Πάλι είμαστε έτοιμοι να ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. Δεν αρκεί ο αγώνας. Είμαστε αγωνιστές, αλλά δεν αρκεί ο αγώνας. Πρέπει να μάθουμε και πώς να αγωνιζόμαστε. Ξεκινήσανε από την Αθήνα δύο φίλοι να έρθουν να γίνουν μοναχοί. Ήρθανε σε κάποιο γειτονικό μου μοναστήρι. Κάτσανε όσο κάτσανε και ο ένας άρχισε. Τι ήρθαμε εδώ. Πάμε να φύγουμε. Εδώ ήρθε εδώ να ησυχάσω. Και το μοναστήρι έχει πιο πολύ φασαρία. Του έλεγα εγώ, μου λέει ο πατέρας που μου το διηγείται, κάτσε ευλογημένε, κάνα χρόνο τουλάχιστον, να δούμε πώς είναι η μοναχική ζωή, ακόμα δεν τη γνωρίσαμε. Να δούμε πώς αγωνίζονται. Και μετά φεύγουμε, πάμε και δυο, παίρνουμε μια καλύβα, ένα κελί και ησυχάζουμε. Για λίγο μου λέει, ησύχασε κάνα μήνα. Μετά ξανάρχισε. Τι ήρθαμε εδώ. Κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει. Εγώ ήρθα να ησυχάσω. Κάνε υπομονή. Καλό πνευματικό έχουμε. Να δούμε, να μάθουμε κάποια πράγματα. Ακόμα από βιβλία τα ξέρουμε. Δεν ζήσαμε τίποτα. Τον καλμάρισε, λέει για λίγο. Μετά ξανάρχιζε. Πιο ησυχία είχα στο Εγάλο παρά εδώ. Ήρθα να γίνω καλόγερος και έγινα γκαρσόνι. Να μην σας τα πολυλογώ. Σηκώθηκε και έφυγε. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, μου λέει ο φίλος του. Μαζί είχαμε ξεκινήσει, μαζί ήρθαμε, μαζί πιστεύαμε ότι θα αγωνιστούμε και εκείνος έφυγε. Πήρε ένα κελί από την άλλη πλευρά του Αγίου Όρους, πολύ μακριά, δεν είχα καμιά επαφή μαζί του. Μετά από καιρό, ο πνευματικός του πατέρα που μου τα λέει, έφυγε και πήγε και εκείνος από την άλλη πλευρά, οπότε και ο πατέρας, ο αφηγητής που μου τα λέει, τον ακολούθησε και βρέθηκε από την πλευρά που ασκητεύει ο φίλος του. Αλλά και πάλι ήταν μακριά, δεν είχαν επαφή. Περνάγανε όμως προσκυνητές που είχαν περάσει και από το φίλο μου και μου λέγανε, και εγώ χαιρόμουνα, πόσο πραγματικά πρόκοψε. Τι άσκηση έκανε, τι ηρεμία είχε, τι γαλήνη είχε. Του λέγανε του πατέρα, Χρυσόστομο, ο φίλος σου πετάει. Και εγώ δόξαζα το Θεό, λέει. Έχει γίνει πετσί και κόκαλο. Χαίρεσε και μόνο να κάθεσαι δίπλα του και μόνο να τον ευλέπεις και να μην μιλάει. Και έλεγα, δόξα σε ο Θεός που ο φίλος μου πέτυχε στον αγώνα του. Πέρασε κάμπος ο καιρός και ο φίλος του ασκητής καθόταν έξω από το καλυμπάκι του σε μια πέτρα κοιτάζοντας τη θάλασσα, βραδάκι. Και εμφανίζεται ένας άγγελος κρατώντας ένα μικρό ψωμί και του λέει, είδε ο Κύριος πως ό,τι κάνεις το κάνεις από καθαρή αγάπη για εκείνον και όχι για να αρέσεις στους ανθρώπους. Είδε πως ό,τι κάνεις το κάνεις από σεβασμό και από φόβο πραγματικά Θεού. Είδε πως όλο σου το χρόνο τον αφιερώνεις στην προσευχή, εκτός από αυτόν τον λίγο κατά τον οποίο εργάζεσαι για να μπορέσεις να ζήσεις. Και με έστειλε να σου φέρουν εγώ από σήμερα την τροφή σου, ένα τέτοιο ψωμί, ώστε και αυτόν τον χρόνο που αφιέρωσες και αφιέρωνες στη δουλειά,
και αυτόν να τον αφιερώνεις στην προσευχή. Καταχάρηκε ο πατέρας. Πήρε δακρυσμένο στο ψωμί, δόξασε το Θεό, έφαγε και δαιμονίστηκε. Και του λέω, τι έγινε? Χωρίς να το ξέρουν στη συνοδεία, στο κελί, τους επισκέπτεται. Και μου λέει ο πατέρας που μου τα αφηγείτε, πόσο χάρηκα όταν μου είπανε ήρθε ο φίλος σου και θέλει να σε δει. Καταχάρηκα και τρέχω αμέσως να πάρω ευλογία από τον γέροντα, να μιλήσω με τον φίλο μου. Αυτό τον έσωσε. Ολόκληροι άντρες ήτανε. Ευλογία θα έπαιρνε για να δει το φίλο του? Ναι, γιατί ήταν υποτακτικός. Έκανε υπακοή, είχε γέροντα. Μα μοναχός ήρθε να τον δει. Δεν θα συζητάγανε για κοσμικά πράγματα. Δεν μπορούσε να δει το φίλο του, ασκητής ο ένας, ασκητής και ο άλλος. Όχι, είχε γέροντα. Πήγα να πάρω ευλογία από το γέροντα. Ώσπου να βρει το γέροντα να πάρει ευλογία, βάλανε τον δαιμονισμένο μοναχό στο αρχονταρικάκι του κελιού και πάει ένας νεαρός παπάς να τον τρατάρει, να τον κεράσει. Εκείνος, χωρίς να τον δει κανένας, μου λέει ένας άλλος πατέρας, είχε πάρει μία πετσέτα από το τραπέζι και κάτω από το τραπεζομάντιλο, καθώς καθότανε, την είχε στρίψει και την είχε κάνει σαν σκηνή στα γόνατά του και την κράταγε. Και καθώς πήγαινε ο παπάς με το δίσκο, τον καφέ, τα λουκούμια, το νερό να τον κεράσει, πετάγεται απάνω, ορμάει, τυλίγει την πετσέτα σκηνή στο λαιμό του παπά και αρχίζει να τον εστραγγαλίζει ουρλιάζοντας. «Εσύ ρε κερατά με καίς, η δική σου προσευχή με καίει». Αν δεν ήμουν μπροστά, μου λέει ο πατήρ Ιωακήμ, δεν θα είχαμε σήμερα παπά. Πέσανε όλοι οι πατέρες επάνω, τρομάξανε να τον αποσπάσουν τον παπά από τα χέρια του πατέρα που είχε δαιμονιστεί. Και του λέω, τι έγινε? Τι θες να γίνει? Μου λέει, ειδοποίησε με τους δικούς του, ήρθανε με ελικόπτερο και τον επήρανε και τον εκλείσανε στο τρελοκομείο. Μα δεν ήταν τρελός, του λέω, δαιμονισμένος ήταν. Καλά, μου λέει, πήγαινε πέσεις του. Αυτοί δεν πιστεύουν σε Θεό, στο διάολο θα πιστέψουνε. Πού απέτυχε, αφού είχε τόσο καλή διάθεση και ξεκίνησε τόσο ηρωικά τον αγώνα του, γιατί απέτυχε, πού έκανε λάθος? Εκεί που κάνουμε όλοι. Αγωνίστηκε χωρίς οδηγό. Πάλεψε με λάθος τρόπο. Είναι όπως κάποιος τρέχει στο στάδιο και κόβει δρόμο, παρατάει τους άλλους και πηγαίνει στο τέρμα μέσα από το στάδιο και λέει τελείωσα πρώτος. Θα τον στεφανώσουνε, θα του δώσουν το βραβείο, αστειευόμαστε. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, και αν τις αθλεί ου στεφανούτε, εάν μη νομίμως τις αθλήσει. Και αν κάποιος αγωνίζεται, δεν θα πάρει το στεφάνι. Εάν δεν αγωνιστεί, νόμιμα. Το νόμιμο, τον σωστό τρόπο, θα μας τον πει η Εκκλησία. Η πείρα εκείνων που αγωνίστηκαν και νίκησαν. Όχι η ανύπαρκτη διάκρισή μας. Προσέξτε, η ζωή μας δεν είναι ανεξάρτητη από τις ζωές των άλλων. Είμαστε όλοι μέλη, κομμάτια από ένα σώμα, από το σώμα του Χριστού. Κάθε τι που κάνουμε επηρεάζει τους δικούς μας, την οικογένειά μας, τη γειτονιά μας, την πόλη μας, την πατρίδα μας. Είχαν σκλαβωθεί οι Εβραίοι από προ-Χριστού, από εχθρούς. Και ένας προφήτης παρακαλούσε το Θεό, «Θεέ μου, λυπήσου το λαό σου. Θεέ μου, λυπήσου το λαό σου». Και του λέει ο Θεός, «Δεν βλέπεις τι κάνουν?
ούτως ο λαός της μένει χείλεση με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρα απέχει απ' εμού. Με τα χίλια, Χριστέ μου, Παναγία μου, Άγιέ μου, αλλά η καρδιά τους χιλιόμετρα μακριά από μένα. Το πρόβλημα λοιπόν είμαστε εμείς και οι καρδιές μας. Γι' αυτό και ο Θεός, ξέρετε τι έχει ζητήσει από τον άνθρωπο. Ποτέ δεν ζήτησε τίποτα. Μόνο ένα πράγμα, μόνο μια φορά. Τι ζήτησε? Ιε, δώσ' μη συν καρδίαν, δώσ' μου την καρδιά σου. Όταν καθαρίσουμε το μυαλό μας, καθαρίσουμε την καρδιά μας, νικήσουμε τα πάθη μας, τότε ο Θεός θα στείλει την ενίσχυσή Του και θα συμβεί αυτό που λέει η Γραφή. «Εις καταδιώξετε μυρίους, ένας θα κυνηγάει χιλιάδες και θα νικάει ο ένας». Λόγια? Όχι. Έχει ξαναγίνει. Δύσκολα χρόνια για τους χριστιανούς, για έρωτα μου λένε, δύσκολα χρόνια. Γιατί πότε ήταν εύκολα τα χρόνια για τους χριστιανούς? Όταν πετάγανε στα λιοντάρια τους χριστιανούς και στα θηρία και τους κομματιάζανε και τους τρώγανε τα θηρία και ο κόσμος φώναζε ρίξε κι άλλους, ήταν καλύτερα τα χρόνια τότε για τους χριστιανούς. Δύσκολα τα χρόνια, γέροντα, για την πατρίδα μας. Κάποτε δεν είχαμε ούτε πατρίδα και για αιώνες. Για θυμηθείτε τι έγινε στην Επανάσταση του 21, όταν ξεκίνησαν οι Έλληνες την Επανάσταση. Πήγανε σε έναν Αυστριακό διπλωμάτη, τρομερό μισέλληνα, μισούσε τους Έλληνες αφάνταστα, ο Μέτερνιχ, και του λένε, τι γνώμη έχετε για την Επανάσταση στην Ελλάδα? Έκανε εκείνος ότι κοίταζε το χάρτη, και έλεγε Ελλάδα, ποια Ελλάδα? Δεν βλέπω στο χάρτη καμιά Ελλάδα. Την είδε και την παραείδε. Και την είδε και ο κόσμος όλος. Πώς έγινε? Όλες οι κυβερνήσεις ήταν εναντίον της Ελληνικής Επανάστασης. Είχε και κάθε επανάσταση. Είχε ιδρυθεί μια ιερά συμμαχία, φανταστείτε ιερά, από κράτη χριστιανικά της Ευρώπης που είχαν αποφασίσει να μην αλλάξουν τα σύνορα, αδιαφορώντας για το ότι από τα σύνορα τα δικά τους και μετά που άρχιζε η Οθωμανική Αυτοκρατορία πέθαιναν εκατομμύρια χριστιανοί και μεταστράφησαν. Πώς? Και η Ιερά Συμμαχία που ήταν εναντίον μας. Πώς? Διάβαζα μια ανάλυση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Επειδή είχε σπουδάσει νομικά, το ξετινάζει σαν δικηγόρος. Όχι φράση-φράση, λέξη-λέξη. Λέει, είπανε στο Χριστό, πέθανε ο φίλος ο Λάζαρος. Και λέει ο Χριστός, ρωτάει, πού τον εθάψατε? Σταματάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γιατί ρωτάει που τον θάψανε? Δεν ξέρει. Θεός δεν είναι? Ο ίδιος μας λέει ότι του είναι μετρημένες και οι τρίχες του κεφαλιού μας. Ξέρει πόσες τρίχες έχουμε στο κεφάλι μας. Του είναι μετρημένες και οι σταγόνες της βροχής και η άμμος της θαλάσσης. Παντογνώστης είναι. Δεν ξέρει. Γιατί ρωτάει? Και πραγματικά κι εγώ για πρώτη φορά αναρωτήθηκα, ναι, γιατί ρωτάει? Έπρεπε να ξέρει. Για να δείτε ότι διαβάζουμε σαν κοιμισμένοι, αφηρημένοι. Μας μιλάνε και το μυαλό γυρνάει. Βλέπουμε κάτι και το μυαλό ταξιδεύει. Θα μαζεύουμε το μυαλό μας συνέχεια. Πού είναι το σώμα, θα είναι και το μυαλό. Τον πήγανε να του δείξουνε. Εδώ τον εθάψαμε. Λέει ο Χριστός, σηκώστε την πέτρα. Ξανασταματάει ο Άγιος Ιωάννης. Γιατί σηκώστε την πέτρα? Εκείνος που με ένα λόγο του θα σήκωνε τον νεκρό από τον Άδη, δεν μπορούσε με ένα λόγο του να σηκώσει και την πέτρα? Και άλλα τέτοια ωραία, για να καταλήξει στο ότι έπρεπε πρώτα να κάνουν οι άνθρωποι αυτό που μπορούσαν εκείνοι, για να κάνει μετά ο Θεός αυτό που αναλογούσε σε εκείνον και δεν το μπορούσαν οι άνθρωποι, την Ανάσταση του νεκρού. Όσο μπορούμε να κάνουμε κάτι,
και δεν το κάνουμε, δεν θα μπει ο Θεός στη ζωή μας να κάνει το θαύμα. Δεν είναι το υπηρετικό μας προσωπικό. Να κάνει για μας αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς και δεν τα κάνουμε. Πώς μεταστράφηκαν οι κυβερνήσεις, είχαν κάνει οι Έλληνες αυτό που μπορούσαν. Και μετά έκανε ο Θεός αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν οι Έλληνες. Ενέπνευσε τέτοια αγάπη στις καρδιές όλων των λαών που ξεκινούσαν να έρθουν και να σκοτωθούν και να πεθάνουν στην Ελλάδα απλός κόσμος από όλα τα κράτη της Ευρώπης. Τι είχαν κάνει οι Έλληνες? Λέει ο Κολοκοτρώνης, αναφέρεται στην διοίκηση συμβάντων της ελληνικής φυλής, ότι είχε επισκεφτεί το γυμνάσιο Αθηνών και στο λόγο του είπε, πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Πριν απ' όλα, να φυλάξετε στην ψυχή σας την πίστη σας και την πατρίδα σας. Εμείς, περισσότερο από τα τουφέκια, με τον Σταυρό και την πίστη μας στο Χριστό και την αγάπη στην πατρίδα, ελευθερώσαμε την Ελλάδα. Μείνετε πάντα καλοί χριστιανοί και καλοί Έλληνες. Έτσι ο Θεός θα σας ευλογεί και όλα θα πάνε καλά στη ζωή σας. Και αλλού έλεγε, ο Θεός έβαλε την υπογραφή Του να ελευθερωθεί η Ελλάδα και δεν την παίρνει πίσω. Και επειδή το έλεγε, σημαίνει ότι τα πίστευε αυτά που έλεγε. Στα λόγια όλοι είμαστε πρώτοι. Γιατί να το πιστέψουμε, επειδή το έλεγε, ήτανε χριστιανός, επειδή το έλεγε? Όχι, ζούσε χριστιανικά. Έκανε ό,τι μπορεί να κάνει ένας απλός χριστιανός, από εκπλήρωση ταμάτων μέχρι στην καθημερινή ζωή. Λέει κάποτε, Παναγιά μου, βοήθησέ μας να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας από τον τύρανο και να σε φτιάσω καθώς ήσουν πρώτα, το 1803, πριν το 21. Τον αξίωσε πράγματι και έκανε το τάμα του. Με βοήθησε και στον δεύτερον χρόνο της Επαναστάσεώς μας επλήρωσα το τάμα μου και την έφτιαξα. Και έκτισε, διόρθωσε, έκτισε το εκκλησάκι της Παναγίας. Δεν έλεγε μόνο, ζούσε. Όταν ήμουν στο δημοτικό, τελευταία τάξη του δημοτικού, η δασκάλα μας, μια πολύ πιστή χριστιανή, δυναμική γυναίκα, ποιον νομίζετε ότι μας έφερε να γνωρίσουμε? Τον εγγονό του Κολοκοτρώνη. Για να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα αυτά δεν γίνανε το καιρό εκείνο, χρόνια μακρινά και παραμυθένια. Ζούσανε ακόμα οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων. Μας φέρνει τον εγγονό του Κολοκοτρώνη και εμείς τον κοιτάζαμε και ήταν φτιστός ο Κολοκοτρώνης όπως τον ξέρουμε από τις χαλκογραφίες και τους πίνακες ζωγραφικής. Ίδια μύτη, ίδια μουστάκα η στριφτή, μπορεί να το έκανε και επίτηδες για να μοιάζει με τον παππού του. Και τι μας λέει ο άνθρωπος? Μια νύχτα, μας λέει κάποιος, χτυπάει την πόρτα του παππού μου. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, τρόμαξε ο Κολοκοτρώνης. Τρέχει, ανοίγει, ορμάει ένας μέσα, κρύψε με, με κυνηγάει το απόσπασμα. Κλείνει ο Κολοκοτρώνης, βάζει το σύρτη, παίρνει τον άνθρωπο μέσα. Τι έκανες, του λέει, γιατί σε κυνηγάνε? Αυτός δεν ήξερε ποια πόρτα έχει χτυπήσει. Σκότωσα τον αδερφό του Κολοκοτρώνη. Και αντί να ανοίξει την πόρτα και να τον παραδώσει στο απόσπασμα, τον επήρε μέσα, τον ετάισε, τον εκείμησε και τον άφησε την άλλη μέρα να φύγει. Και τον άφησε στα χέρια εκείνου που είπε, εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω. Να,
τι είχε κάνει, τι είχε καταφέρει ο Κολοκοτρώνης. Ο Μακρυγιάννης για τον Καραϊσκάκη ξέρουμε και αγνοούμε. Για όλους αυτούς. Ντρεπόμαστε να διαβάσουμε τις ζωές τους, γιατί είναι σαν καθρέφτης και θα δούμε τα χάλια μας. Πόσο πίσω είμαστε. Κανένας άσκημος δεν θέλει ποτέ να βγει φωτογραφία ή να κοιτάζεται σε καθρέφτες. Γι' αυτό αποφεύγουμε να διαβάζουμε τέτοιες βιογραφίες. Υπάρχει ένα γράμμα σε ένα μοναστήρι που το 21 ήταν αντρικό. Τώρα είναι γυναικείο. Το έχουν στη βιβλιοθήκη. Και έχουν ένα γράμμα του Καραϊσκάκη. Οι καλόγεροι είχαν πρόβατα, γίδια, χειμώνας, Μάρτιος, και λέει το γράμμα. Το είχε στείλει στο μοναστήρι. Σας παρακαλούμε να μας στείλετε παξιμάδι, ελιές, λάδι, όσπρια. Προσέξτε. Όχι κανένα πρόβατο να σφάξουμε να φάμε. Όχι τυρί να φάμε. Παξιμάδι, ελιές, λάδι, όσπρια. Ήτανε σαρακοστή και νηστεύανε. Πεθαμένοι από το κρύο πάνω στα βουνά και νηστεύανε. Πεθαμένοι από την πείνα δεν είχανε να φάνε και νηστεύανε. Θα βρούμε εμείς δικαιολογίες για μας. Ο Μακρυγιάννης τι είχε κάνει. Όλοι ξέρουμε τι σχέση είχε με τους Αγίους. Σε μια πανήγυρη του Αγίου Γιαννιού, εκεί που χορεύανε όλοι και ρίχνανε κουμπουριές, ζήλεψε κι αυτός, μικρούλης ήταν, ήθελε κι αυτός να ρίξει μια, ζητάει από το θείο του το πιστόλι, πυροβολάει. Τα πιστόλια της εποχής εκείνης ήτανε, του φεύγει από τα χέρια, έπεσε κάτω και τζακίστη, λέει, έσπασε. Και τον πιάνει ο θειός του, να και τούτη, να και εκείνη, τον έκανε τόπι στο ξύλο. Και πάω, λέει, με κλάματα στον Άγιο, στην εικόνα του Αγίου, και του λέω, τι είναι αυτό που πάθα εγώ σήμερα, να γίνω ρεζίλι μπροστά σε τόσο κόσμο. Γομάρι είμαι να με δέρνουν. Και του υποσχέθηκα ότι αν με αξιώσει όταν μεγαλώσω να αποκτήσω ένα κουμπούρι, θα του κάνω αφιέρωμα ένα σημαίνιο καντήλι. Και λέει επιλέξει, και με τα κλάματα και τις φωνές κάναμε τη συμφωνία. Ήξερε ότι μίλαγε με κάποιον που τον άκουγε. Δεν ήταν οι Άγιοι νεφελώματα και εικόνες, ήταν ο Άγιος Γιάννης που τον άκουγε και κάναμε τη συμφωνία. Και πράγματι όταν μεγάλωσε και μπόρεσε, έφτιαξε ένα χρυσό ασημένιο καντήλι, το οποίο το αναφέρει και ο Σεφέρης στις δοκιμές του. Το είδα, λέει, και έγραφε δωρεά στρατηγού Μακρυγιάννη. Και αν πάει κάποιος στην Παναγία, στην Προυσιώτισσα, το πουκάμισο, δωρεά στρατηγού Καραϊσκάκη, στο κάτω μέρος. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει το καντήλι. Και όταν βρέθηκε να πολεμάει με Τούρκους, σε μια θέση αδύνατη, ένας Γάλλος, μεγάλος φιλέλληνας, πρέσβης ήταν στην Αθήνα, ο Δεριχνή. Φύγετε, του λέει, από εκεί. Δεν μπορείς να τους νικήσεις. Είσαστε λίγοι και είναι πολλοί. Και οι θέσεις σας είναι αδύνατες. Και του λέει ο Μακρυγιάννης, μπορεί εμείς να είμαστε λίγοι και αδύνατοι, αλλά είναι δυνατός ο Θεός που πιστεύουμε και θα μας βοηθήσει εκείνος να νικήσουμε. Λόγια. Όλοι λένε λόγια. Όχι. Τα γόνατά του είχαν κάνει κάλους από τις μετάνοιες. Όταν πέθανε και πήγαινε να τον πλύνουνε, τρομάξανε. Τα γόνατά του είχαν γίνει σαν της καμήλας από τις μετάνοιες. Και είχε γίνει πετσί και κόκαλο από την νηστεία. Αυτή είναι η επαφή που είχαν αυτοί οι άνθρωποι με την Εκκλησία. Λέει ο Κανάρης, τη νύχτα αυτή την θρυλική που καταστρέψανε 6 βαρκάκια τον μεγαλύτερο στόλο της Μεσογείου, τον Τούρκικο στόλο, πριν μπούμε, λέει, στα πυρπολικά, στην παραλία τη νύχτα, ψάλαμε την παράκληση. Και σταματάω και σκέφτομαι,
Πώς ψάλαν την παράκληση? Κουβαλούσαν μαζί τους το ορολόγιο, τα βιβλία της εκκλησίας? Είχαν φακούς και φέγγανε για να τους δούνε οι Τούρκοι από τα πλοία? Την ξέρανε από όξο. Και σε εμάς χτυπάει η καμπάνα στη γειτονιά και δεν πάμε ούτε να την ακούσουμε. Όχι να την συμψάλουμε, όχι να την μάθουμε και από όξο, ούτε να την ακούσουμε δεν πάμε. Και φταίνε οι εχθροί μας. Εμείς όχι. Και όχι μόνο αυτοί οι μεγάλοι, ο Καρεσκάκης, ο Κολοκοτρώνης, ο Κανάρης. Ήταν ένας, υπήρχε ο θεσμός των περιηγητών παλιά. Δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν ραδιόφωνα, οι εφημερίδες δεν ήταν όπως σήμερα να μάθει ο κόσμος τι γίνεται αλλού. Και ήταν οι περιηγητές που γυρνάγανε διάφορα μέρη του κόσμου και γράφανε βιβλία εντυπώσεις και μάθανε ο κόσμος πώς ζουν αλλού. Ένας από αυτούς, ο Ρόμπερτ Πάσλι, είχε πάει στην Κρήτη πριν την Επανάσταση. Οι κριτικοί, φιλόξενοι όπως πάντα μέχρι σήμερα, να σούβλες, να τυριά, να αυγά, πέρναγε καλά ο Άγγλος. Ώσπου διαπίστωσε κάτι παράξενο. Κάποιες μέρες, ούτε τυρί, ούτε αυγά, ούτε κρέας, μια, δυο, τρεις, τελικά τους λέει, γιατί Τετάρτη και Παρασκευή δεν βάζετε κρέας και αυγά και τυρί? Τώρα τι να πούνε οι απλοί άνθρωποι? Νηστεύουμε, του λένε. Είμαστε χριστιανοί και νηστεύουμε. Παραξενεύεται ο Άγγλος. Και γιατί νηστεύεται Τετάρτη και Παρασκευή? Δεν ήταν θεολόγοι να το πούνε και να το εξηγήσουν τα της νηστείας, και του λένε γιατί την Τετάρτη προδώσανε τον Χριστό και την Παρασκευή τον εσταυρώσανε. Προσέξτε, δεν νηστεύανε μόνο αυτοί, νηστεύανε και τον επισκέπτη. Νηστεύανε και τους επισκέπτες. Ένας άλλος περιηγητής, και αυτός λίγο πριν την Επανάσταση, Γάλλος, από τον οποίο έχει γεμίσει η Ελλάδα ένα ωραίο φυτό, ειδικά στα νησιά, είναι γεμάτα. Έχει πάρει το όνομα από τον Γάλλο. Τον έλεγανε Πουκεβίλ, Πουκεμβίλια, Πουκαμβίλια, το λέμε σήμερα. Από τον Πουκεβίλ, αυτός το έφερε στην Ευρώπη. Βρέθηκε να έχει νυχτωθεί σε ένα χωριό στην Πελοπόννησο. Τον βλέπει μια χείρα, είχε πεθάνει ο άντρας της, δεν ξέρουμε γιατί και πώς. Είχε τον πατέρα της άρρωστο στο κρεβάτι, τρία παιδιά. Ένα μικρούλικο 4χρονών, ένα 7χρονο, ένα 12χρονο. Το μικρούλικο άρρωστο, ο παππούς άρρωστος. Βλέπει ο Γάλλος, σφάζει μια κότα, κάνει μια ωραία κοτόσουπα, σερβίρει πρώτα τη σούπα να ευχαριστηθεί ο ξένος, ο φιλοξενούμενος, του έβγαλε μετά και το κρέας. Και μόνο τότε πρόσεξε ο Γάλλος ότι εκείνοι τρώγανε φακές νερόβραστες. Και απορριμμένος τι λέει, γιατί δεν δίνεις λίγη κοτόσουπα στο παιδάκι σου που είναι άρρωστο και στον πατέρα σου? Και τι του απαντάει η γυναίκα? Αν φάμε κρέας Τετάρτη, πάει, τουρκέψαμε. Και άναψε ο Θεός την αγάπη για την Ελλάδα στις καρδιές των λαών. Είχανε κάνει οι Έλληνες αυτό που μπορούσανε και έκανε μετά ο Θεός αυτό που δεν μπορούσανε. 400 χρόνια πεινασμένοι και έτρωγε νερόβραστο Τετάρτη και Παρασκευή και δεν έδινε ούτε στον άρρωστο κάτι. 400 χρόνια. Κάνανε οι Έλληνες αυτό που μπορούσανε. Και όταν ξεσηκώθηκαν μια χούφτα αδύνατη, άοπλη, να τα βάλουν με μια αυτοκρατορία που ξεκίνηγε από την Ευρώπη και έφτανε μέχρι το Ιράν και να νικήσουνε. Ναι. Ναι, γιατί είχαν κάνει οι Έλληνες αυτό που μπορούσανε. Δεν κόπηκαν ποτέ από την Εκκλησία. Δεν αποκόπηκαν ποτέ από τη ζωή της Εκκλησίας. Και μπαίνει ο Θεός στη μέση και κάνει το θαύμα του. Και αλλάζουν οι καρδιές όλων αυτών που δεν θέλανε την Επανάσταση στην Ελλάδα. Και ξεσηκώθηκαν οι λαοί, οι απλοί άνθρωποι, και κάτω από την πίεση των λαών τους, οι κυβερνήσεις της Ευρώπης άλλαξαν στάση. Έχω ένα τόμο με τεύχη ενός περιοδικού, 1905, δεν θυμάμαι, το έχω στο κελί. Ζούσαν ακόμα όλοι εκείνοι που πολέμησαν στην Ελληνική Επανάσταση.
περιοδικό της Αμερικής. Και τι διαβάζω. Ξεσηκώθηκαν στο Μεξικό οι Μεξικάνοι να έρθουν να πολεμήσουν με την Ελλάδα εναντίον των Τούρκων. Ποιοι οι Μεξικάνοι? Και μπήκανε σε βάρκες και μπήκανε σε καΐκια να έρθουν στην Ελλάδα να προσκυνήσουν, να πολεμήσουν. Οι Έλληνες το κάνανε αυτό. Οι Έλληνες τότε δεν γνωρίζανε αν υπάρχει Μεξικό. Το Μεξικό θα σκεφτόντουσαν. Ο Θεός το έκανε. Άλλο, αν δεν φτάσανε ποτέ και πνίγηκαν στον ωκεανό. Πώς άναψε η καρδιά μέσα στους λαούς από αγάπη για τους Έλληνες. Μέχρι τώρα, στα χρόνια μας, ένας παπάς στην Κύπρο έγραψε ένα βιβλίο «Πώς έζησα το δράμα των απαγχωνισθέντων». Ένας Παπαντονίου Ερωτόκριτος, Ερωτοκρίτου. Και διαβάζω για έναν απλό Κύπριο χωριάτη. Ιάκωβος Πατάτσος, το όνομά του. Και λέει ο παπάς, θυμάμαι, είχε πάει να τους εξομολογήσει γιατί θα τους κρεμάγανε. Θυμάμαι όταν τους έκανα παρατήρηση ότι έχουν αρκετόν θάρρος, ο Πατάτσος μου λέγει, ναι πάτερ, αλλά εκείνη την ώρα φοβούμαι. Να πας με θάρρος, του λέγω, και να έχεις το νου σου στο Θεό. Και του λέει ο απλούστατος αυτός χριστιανός, όταν θα μας παίρνουν πάτερ, τι να ψάλλομεν, άκου τι τον απασχολούσε. Θα πηγαίνουν να τον εκτελέσουν, θα πηγαίνουν να τον κρεμάσουν και ρώταγε τον παπά τι να ψέλνει αυτή την ώρα. Τον εθνικό ύμνο, απάντησε ο παπάς, και κανένα τροπάριον. Όπως παρετήρησα, επροτίμησε το δεύτερο. Και λέει παρακάτω, ίσως 12 η ώρα περίπου, διέκρινα ευκρινώς την φωνή του Πατάτσου να ψάλει το «Εξ τη θυφρή τον ουρανέ, στάσου με φρίκι ουρανέ». Και το «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον», το οποίο δεν ετελείωσαν, διότι έφτασαν εις την Αγχώνη. Και εκεί έσβησαν η φωνή του Πατάτσου. Και ακούστηκε η φωνή της Κύπρου. Λέει ένας Αμερικανός φιλόσοφος, για να θριαμβεύσει το κακό στη γη δεν χρειάζεται παρά μόνο ένα πράγμα, Edmund Burke, παρά μόνο ένα πράγμα, να μην κάνουν τίποτα οι καλοί. Και κυριάρχησε το κακό. Ήταν στην Αμερική ένας πάστορας, προτεστάντης παπάς, δραστήριος, δυναμικός, ξεσήκωνε κόσμο και κοσμάκι. Όταν είχαν διαδηλώσεις, όχι τον ακολουθούσαν δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες, πάνω από ένα εκατομμύριο. Ξέρετε πόσο καμαρώνω σήμερα όταν βλέπω αυτόν τον μαύρο πάστορα, τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, μπροστά, πίσω μια μαύρη θάλασσα, πάνω από ένα εκατομμύριο μαύρους, η αστυνομία να τους περιμένει με τα όπλα στο χέρι και δίπλα του ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος, θα σκοτώσετε και μένα μαζί του. Ξέρετε τι έλεγε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ? Τον Χριστό δεν τον επούλησε ο Ιούδας. Τον επούλησε ο ύπνος των μαθητών του. Όταν ο Χριστός η Γεθσημανή από την αγωνία του ίδρωνε αίμα, οι μαθητές το είχαν κόψει δίπλα και ροχαλίζανε. Και ο Ιούδας ήταν ξύπνιος και έτρεχε να τον επουλήσει. Όσο και εσείς κοιμόσαστε, λέει, και ο δικός σας Ιούδας είναι ξύπνιος και σας πουλάει. Μου έστειλαν ένα email. Έδειχνε έναν φρικιαστικό αποκεφαλισμό. Και μετά κυκλοφορήσανε δυστυχώς και άλλα. Δεν είναι αυτός ο δικός μας ο τρόπος. Δεν είναι αυτά τα δικά μας τα όπλα. Μας το λέει ο Απόστολος Παύλος. Εν δυσόμεθα ουν τα όπλα του φωτός. Θα ντυθείτε τα όπλα
που σας δίνει η πίστη. Την αγάπη, την ελπίδα, την μακροθυμία, την αγωνιστικότητα. Ο Μέγας Αλέξανδρος νικούσε. Πώς τα κατάφερνε? Είναι η μοναδική στρατιωτική μεγαλοφυΐα, όχι ιδιοφυΐα, που δεν έχασε ούτε μία μάχη. Υπήρξαν κι άλλοι, όλοι χάσαν μάχες. Ο μόνος που δεν έχασε ούτε μία μάχη. Τι έκανε? Ήξερε ότι οι Πέρσες ορμούσανε με ένα συντριπτικό όγκο και διέλυαν και σκορπίσανε ό,τι βρισκότανε μπροστά τους. Τι έκανε εκείνος? Την κάνανε κι άλλοι Έλληνες την ίδια τακτική. Παρέτασε τους δικούς του Μακεδόνες σε μια παράταξη μεγάλη, με αδύνατο το κέντρο και ενισχυμένα τα άκρα. Όπως ορμάγανε οι Πέρσες και χτυπάγανε, το κέντρο υποχωρούσε, δεν άντεχε την πίεση. Ναι, αλλά τα άκρα που ήταν πιο δυνατά προχωρούσανε. Ενώ το κέντρο υποχωρούσε, τα άκρα προχωρούσανε. Κλείνανε πίσω από τους Πέρσες και ξαφνικά οι Πέρσες δεχόντουσαν βέλη από παντού. Από μπρος, από πίσω, από δεξιά, από αριστερά, σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους. Και νικούσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Είχε μια στρατηγική. Αγωνιζόντουσαν οι στρατιώτες του με έναν στρατηγό, με έναν καθοδηγητή. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Δεν θα αγωνιστούμε μόνοι μας. Δεν φοβάται ο διάολος την εξυπνάδα μας, ούτε τις γνώσεις μας. Εμείς έχουμε μια ζωή 100 χρόνων, εκείνος έχει αιώνων. Δεν τα βγάζουμε πέρα. Θα ακολουθήσουμε τον πνευματικό οδηγό σε αυτό το πνευματικό πόλεμο. Μην απομακρύνεστε από τους παπάδες σας. Μην απομακρύνεστε από τους δεσποτάδες σας. Θα τους κρατάτε από τα ράσα. Δεν τα βγάζουμε πέρα με τον διάβολο. Δεν έρχεται με κέρατα και ουρά να τον εγνωρίσουμε. Έρχεται μεταμφιεσμένος, να είναι όμορφος, να μας αρέσει και να πάμε μόνοι μας κατά διαβόλου. Λέει ένας ψαλμός, ενευρεύει πτωχόν εις το ελκύσαι αυτόν. Παραμονεύει το φτωχό ώστε να τον ελκύσει. Ο διάβολος κοιτάζει να είναι ελκυστικός, να είναι εγωιτευτικός, να μας αρέσει και να πάμε εμείς μόνοι μας ή να του πούμε καλώς ήρθες. Γι' αυτό δεν θα απομακρύνεστε από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Λέει ο Χριστός, άνευ εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Πάντα ισχύει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ όλα τα μπορώ. Πώς τα μπορείς εσύ όλα? Εν το εν δυναμούντι με Χριστό. Όταν με δυναμώνει ο Χριστός. Επειδή με δυναμώνει ο Χριστός. Λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, όταν πολεμάω ένα πάθος, το πολεμάω εγώ. Όταν κοινωνήσω όμως και γίνω σώμα Χριστού, το πολεμάει ο Χριστός μέσα από μένα και νικάω το πάθος. Μην απομακρύνεστε από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Είναι οι στρατιωτικές μας αποθήκες. Είναι οι αποθήκες των όπλων μας. Με αυτά τα όπλα θα νικήσουμε. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης, εμείς δεν ονόματι Κυρίου του Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πάντα έτσι γινότανε. Το ότι δεν είναι λόγια, το είδαμε τι έγινε το 21. Πως οι ελάχιστοι νίκησαν τους μυρίους. Μην απομακρύνεστε από την Εκκλησία, ακόμα και αν νομίζετε ότι δεν κερδίζετε τίποτα. Πάω, λέει, στην λειτουργία και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Κατάλαβε ο διάβολος τι έκανες εσύ και δεν ωφελούμε τίποτα. Έτσι νομίζεις. Είμαστε όταν, όπως όταν ένας κάποιος πάει σε ένα αρωματοπωλείο που πουλάει αρώματα. Είδα ένα εδώ σε ένα δρόμο στο κέντρο της πόλης και μοσχοβολούσε. Κοιτάει το ένα άρωμα, δεν του αρέσει, κοιτάζει το άλλο, δεν του αρέσει. Ζητάει από τον πολιτή να το ανοίξει κάποιο άλλο, το μυρίζει, δεν του αρέσει, τελικά φεύγει χωρίς να έχει αγοράσει τίποτα. Ναι, ευωδιάζει όμως. Και ο άλλος που θα τον πλησιάσει θα καταλάβει ότι πέρασε από το αρωματοπωλείο. Και αντίστροφα,
όταν κάποιος πάει στα δημόσια αποχρητήρια, όταν φύγει μπορεί να μην κουβαλήσει τίποτα μαζί του, θα βρωμάει όμως. Μη φεύγετε από την Εκκλησία. Μην απομακρύνεστε από την Εκκλησία. Ας μην ξέρετε το γιατί. Ο διάβολος το ξέρει και μας πολεμάει. Μου στείλανε ένα email. Ήταν μια ταλέπορη γυναίκα που έλεγε «Εμείς δεν είμαστε χριστιανοί για να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Γι' αυτό πρέπει να τους μισούμε». Έτσι λέει εκείνη. Εμείς τι λέμε? Είδες τον αδερφό σου, είδες, Κύριο, τον Θεό σου. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από μας και μετά θα στραφούμε στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας, στους φίλους μας, στους άλλους εκτός ημών εχθρούς. Είδες τον αδερφό σου, είδες, Κύριο, τον Θεό σου. Μόνο τότε μπορούμε να πούμε κι εμείς, σαν τον Απόστολο Παύλο, τον αγώνα των καλών ηγώνισμε. Αγωνίστηκα τον καλό αγώνα, την πίστη τετήρηκα. Κράτησα την πίστη. Τον δρόμον τετέλεκα. Τέλειωσα το δρόμο μου. Λοιπόν, αποκειτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον διαπρεσβειών της Παναγίας μας και όλων των Αγίων εύχομαι για όλους. Καλή Σαρακοστή και με το καλό να εορτάσουμε το Πάσχα. Εύχεστε. Θα ήθελα ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσω που είχατε την καλοσύνη να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα και στη φωνή του Επισκόπου, ώστε αυτός ο αγώνας για τον οποίον τόσο όμορφα μας ομιλήσατε, αυτό το αγωνιστικό φρόνημα που ξεκινάει με αυτόν τον καιρό, τον ευπρόσδεκτο της μετανοίας και του αγώνος τον καιρό, να μας φέρετε αυτό το αγωνιστικό φρόνημα από της Παναγιάς μας το περιβόλι, συνεχίζοντας αυτή την όμορφη παράδοση Πάτερ Νίκων από τη Νέα Σκήτη, από της Παναγιάς το περιβόλι, επαναλαμβάνω, και με αυτή σας την έξοδο εισοδεύετε όλους εμάς αυτό το πνεύμα του αγώνα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Τελειώνοντας, θέλω και εγώ δημόσια, όπως σχηματικά προηγουμένως το έκαμα, να ζητήσω δημόσια συγγνώμη από τους καλούς και αδελφούς μου συμπρεσβυτέρους και τους διακόνους, γιατί στην ενάσκηση των διοικητικών μου καθηκόντων ενδεχομένως πολλούς να στεναχώρησα και ζητώ ταπεινά να με συγχωρήσουν, όπως και από όλους τους συνεργάτες μας, κληρικούς και λαϊκούς, ιεροψάλτας, εκκλησιαστικά συμβούλια, νεοκόρους, αλλά και από όλον τον ευσεβή λαό μας, διότι κάποιον μπορεί να εσκανδάλισα ή και να αδίκησα ανθρωπίνως και ζητώ ταπεινά συγγνώμη από όλους, να με συγχωρήσουν και να προσεύχονται για όλους εμάς, συνέκδημοι και συνοδοιπόροι σε αυτό το όμορφο ταξίδι και τον αγώνα, όπως τόσο παραστατικά και με παραδείγματα μας περιγράψατε, Πάτερ Νίκων. Το πρόγραμμά μας ξεκινά. Οι ακολουθίες αύριο στις 9 στο μοναστήρι του Χορτιάτη, στις Παναγιάς της Χορταΐτισσας και στου Δικαιοκρίτου Χριστού τον τόπο, ξεκινούν καθημερινά τα αρχιερατικά μας ευχέλαια 5.30 ώρα, την Τρίτη στη Ζωοδόχο Πηγή, την Τετάρτη στην Αγία Παρασκευή στη Μενεμένη, την Πέμπτη στο Μοναστηράκι της Αγίας Τριάδος στην Ευκαρπία και την Παρασκευή η πρώτη χαιρετισμή 7.30 στον Άγιο Νεκτάριο στη Μενεμένη. Το Σάββατο των Αγίων Θεοδόρων, η χαρά της γιορτής και της πανήγυρης στον ομώνυμο ναό στις Οικές, και εκεί θα χειροτονήσουμε σε πρεσβύτερο τον μέχρι τούδε διάκονο πατέρα Ανδρέα. Ζητώ και τη δική σας συγκατάθεση και την προσευχή
και το επαναλαμβάνω πάντοτε, να ζητάτε και να απαιτείτε καλούς επισκόπους, κληρικούς, καλούς άρχοντες, καλούς ιεροψάλτες, δίκαιο το αίτημά σας, αλλά πάντοτε αυτοί θα βγαίνουν μέσα από τον αγώνα, την προσευχή, τα δάκρυα, την ταπείνωση και τη μετάνοια. Από τις οικογένειες θα βγαίνουν όλοι αυτοί οι καλοί κληρικοί, τους οποίους εσείς αναζητείτε. Άξιος, άξιος να είσαι Πάτερ Ανδρέα και να σε αξιώνει η χάρις του Αγίου Θεού. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας θα βρίσκομαι στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στη Νεάπολη και το απόγευμα ο πρώτος κατανυκτικός εσπερινός στον Άγιο Κωνσταντίνο στην Ηλιούπολη στις 6 το απόγευμα με ομιλητή τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου τον γέροντα Εφραίμ. Όλες αυτές τις όμορφες πνευματικές ευκαιρίες που χαρίζει η Εκκλησία και αναζητά τη συμμετοχή μας να κάνουμε εμείς αυτό που μπορούμε για να κάνει ο Θεός αυτό που δεν μπορούμε εμείς, ας το κάνουμε όλη αυτή την περίοδο με τη συμμετοχή μας, με την προσευχή μας και τον προσωπικό μας αγώνα. Ο επόμενος κατανυκτικός στον Άγιο Κωνσταντίνο, στην Ηλιούπολη, στις 6, με τον γέροντα Εφραίμ, τον βατοπεδινό ομιλητή. Με ειρήνη, ασφάλεια, αγάπη, ενότητα, συγχωρητικότητα, καταλλαγή, να επιστρέψουμε στα σπίτια μας, να αγκαλιαστούμε και να φιληθούμε μπροστά στις εικόνες των Αγίων. Καλή Σαρακοστή, καλή δύναμη, τα καλά του Θεού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς, καλησπέρα σας, καλή δύναμη, καλή Σαρακοστή. Από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης παρακολουθήσαμε τον αρχιερατικό κατανυκτικό εσπερινό της συγχωρήσεως, καθώς και την ομιλία του γέροντος Νίκονος Νεοσκητιώτου. Εισερχόμαστε και φέτος στο στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με τη βοήθεια του Θεού και σκοπός μας να φτάσουμε να βιώσουμε τα πάθη του Κυρίου μας και να ζήσουμε τη λαμπροφόρα Ανάστασή Του. Από τη Μονάδα Εξωτερικών Μεταδόσεων του Εκκλησιαστικού μας Σταθμού 4Ε, καλή Σαρακοστή, καλό στάδιο.